Αποδέχεται και μάλιστα άμεσα, όπως ορίζει ο κανονισμός, η κυβέρνηση, εκπροσωπεί την κυβέρνηση, να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία. Θέλω να πω όμως δύο πράγματα μόνο. Δεν θα μπω στην ουσία, διότι θα μας δοθεί η δυνατότητα επί της ουσίας και όχι μέσα σε διαδικασίες που μας περιορίζουν ασφιχτικά τις επόμενες τρεις μέρες να συζητήσουμε επί της ουσίας της πρότασης της πιστείας των Υπουργών Εξωτερικών. Θέλω να πω μόνο κάτι. Πάλι επαναφέρατε, κύριε Σταμάτη, το ίδιο επιχείρημα. Το ίδιο εκβιαστικό δίλημα, μόνο που αυτή τη φορά είναι τραγέλαφος και θα σας εξηγήσω γιατί. Τι λέγατε πριν τις εκλογές του 12, εάν δεν βγει το κόμμα σας και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, δεν θα έχουμε δώσει και θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία. Εσείς κερδίσατε τις εκλογές, αλλά δεν καταστράφηκε η ελληνική οικονομία ούτε τον Ιούνιο που δεν πήρατε δόση, ούτε τον Ιούλιο που δεν πήρατε δόση, ούτε τον Αύγουστο που δεν πήρατε δόση, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβρη που την πήρατε τελικά. Σήμερα το ίδιο επιχείρημα το επαναφέρετε εδώ ως φάρσα, όχι βεβαίως στη μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο του ενός ή των δύο μηνών ή ενός εκλογικού αποτελέσματος, αλλά στην άμεση χρονική περίοδο των τριών ημερών που θα συζητήσει η Βουλή με βάση τον κανονισμό, όπως ορίζει ρητά ο κανονισμός και το Σύνταγμα, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι λυπηρό από μέρους σας να φέρνετε στο σώμα αυτό το τραγελαφικό επιχείρημα. Και θέλω να σας ενημερώσω. Το επιχείρημά σας είναι έολο, το καταλαβαίνουν και οι βουλευτές σας και ο ελληνικός λαός. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαδικασίες, τις ορίζει ο κανονισμός της και το Σύνταγμα. Αυτές τις διαδικασίες δεν θα μας τις επιβάλλουν οι δανειστές. Ιδάλλως θα έπρεπε να φέρουμε εδώ να ορίζει τη διαδικασία ο κύριος Ντάιζενμπλουμ ή ο κύριος Τόμψεν. Έχει διαδικασίες και οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους. Η χώρα δεν έγινε προτεκτοράτο ακόμα. Όσο υπάρχουμε εμείς εδώ, να δίνουμε μάχη για την αξιοπρέπεια του λαού μας. Κύριε, μισό λεπτό.